πρέπει να κοινωνούμε το Θεό χωρίς προσευχή για το σώμα ζεις. Ζεις του σατανά τα δεσμά χωρίς αληθινή προσευχή. Ζεις το σκότος. Ο Θεός ελπίζει τα αδέλφια κάθε μέρα να προσεύχονται. Δεν είναι προσκόλληση στο δόγμα, πρέπει ο στόχος να επιτευχθεί. Το λιγότερο που ζητά ο Θεός είναι να του ανοιχτούν οι καρδιές. Αν του δίνουν την καρδιά τους, μιλούν αληθινά, τότε είναι πρόθυμος αυτούς να εργαστεί. Δεν θέλει την απατηλή καρδιά, μα την αγνή κι ειλικρινή καρδιά. Αν δεν ανοίξεις την καρδιά σου στο Θεό, τότε δεν μπορεί να αγγίξει την καρδιά σου. Σημασίας. Όταν τ' Άγιο Πνεύμα ληφθεί στην προσευχή, την καρδιά σου θα αγγίξει ο Θεός και θα έχεις τη δύναμη να τον αγαπάς. Αν δεν προσεύχεσαι με την καρδιά σου, αν δεν ανοίξεις την καρδιά σου και αν δεν κοινωνείς με Αυτόν, δεν θα μπορεί ο Θεός να κάνει έργο μέσα σου. Έτσι το πιο σημαντικό στη προσευχή είναι να μιλάς με αληθινή καρδιά. Πες του τα ελαττώματα, την αντίδρασή σου και αφέσου εντελώς το Θεό. Το τι προσευχές σου θα τον ενδιαφέρουν, το πρόσωπό του θα σου κρύψει αλλιώς. Να κρατάς την καρδιά σου ειρηνική, μη την απομακρύνεις απ' Αυτόν. Με την προσευχή όλα τα κρατάς ως έχουν. Σαν δεν έχεις νέα θεώρηση, πρέπει να έχεις την προσευχή. Πίσω να μην πας, κάνε τουλάχιστον αυτό. Όλοι άσεις έρθουν στην αλήθεια αυτή και να σκούνται στην προσευχή. Ζήτα τ' Άγιο Πνεύμα, μην αδρανείς. Ο πιστός το Θεό αναζητά. Η προσευχή είναι υψίστης σημασίας. Όταν τ' Άγιο Πνεύμα ληφθεί στην προσευχή, την καρδιά σου θα αγγίξει ο Θεός και θα έχεις τη δύναμη να τον αγαπάς. Αν δεν προσεύχεσαι με την καρδιά σου,
Αν δεν ανοίξεις την καρδιά σου και αν δεν κοινωνείς με αυτόν, δεν θα μπορεί ο Θεός να κάνει έργο μέσα σου.